Καλησπέρα. Έχω τρυπήσει ήδη την κούπα με ένα τρυπανάκι για να δημιουργήσω χώρο για το εργαλείο. Έχω φάει λίγο για να δω αν υπάρχει μέσα σαπίλα. Φαίνεται καθαρό το ξύλο από μέσα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την εξέλιξη, να δούμε τι θα μας βγάλει και θα δούμε πώς θα το προχωρήσουμε. Να δούμε. Φαίνεται. Πόσο έχει φαγωθεί μέσα. Έχει αρκετά ακόμα φυσικά. Αρκετά, έχει αρκετή δουλίτσα. Έχουμε τελειώσει το κύβελο από μέσα. Απ' έξω έμεινε μόνο η λαβή, την οποία θα την κάνω στο επόμενο βίντεο, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά. Ήθελα λίγο να δούμε και από μέσα έτσι τα νερά. Θα το περάσω πάλι ένα λάδι. Βάζω ηλιέλαιο γιατί ούτως ή άλλως δεν θα βάλω κάτι άλλο από έξω. Από μέσα θα βάλω παραφινίλιο γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχει σχισίματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κούπα. Είναι πεντακάθαρα από μέσα, θα σας το δείξω τώρα. Εξεπλάγει γιατί νομίζω ότι θα έχει σχισίματα από μέσα, αλλά όπως θα δείτε είναι πάρα πολύ καλό.
Και φυσικά δεν είναι νοπό το ξύλο, έχει κάτσει 3 χρόνια νομίζω, μπορεί και κάτι παραπάνω από ό,τι μου είπε ο φίλος ο Δημήτρης. Οπότε δεν νομίζω να σκίσει τώρα στη συνέχεια. Αν τυχόν σκίσει θα γίνει διακοσμητικό, αλλά δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δείτε από μέσα. Δηλαδή είναι μέχρι μέσα. Είναι αρκετά μεγάλο. Εγώ νομίζω θα το χρησιμοποιήσω πιο πολύ για καφέ, ούτως ή άλλως δεν πίνω ούτε ποτά ούτε κάτι άλλο. Και νομίζω είναι πάρα πολύ χρηστικό για αυτή τη δουλειά. Από μέσα θα μπει παραφινέλαιο για να αδρανοποιήσει το ξύλο. Υπάρχει παραφινέλαιο στο φαρμακείο σε υγρή μορφή, σαλάδι είναι, το οποίο βοηθάει στη δυσκυλιότητα. Οπότε πριν πιούμε καφέ, δεν θα το περνάμε συνέχεια, θα το περάσουμε 1-2 φορές και μια στο τόσο, έτσι απλά για συντήρηση. Αλλά μην τυχόν και βάλουμε πόλικο παραφινέλαιο, καθαρίσουμε και μετά βάλουμε τον καφέ, γιατί ειδικά αν είναι πρωί υπάρχει πρόβλημα. Δείτε. Και η λαβή θα γίνει, θα κάνω ένα σχέδιο, ένα σπάσιμο, θα καταλήγει εδώ. Έκανα μαζί και το ποτηράκι για να μην κάνω ξεχωριστό, να είναι ένα, σαν κούπα. Και θα γίνει και το και η λαβή, η οποία θα είναι λίγο έτσι, θα προσπαθήσω να την κάνω περίτεχνη, να μην είναι έτσι μόνο κόμματι κάτι, έτσι να έχει ένα ωραίο, μια ωραία στρογγυλάδα. Και θα κάνουμε πάλι, θα εφαρμόσουμε πάλι τον ίδιο τρόπο όχι κολλήματος, περάσματος πάνω στο ξύλο, με βίδες. Γιατί η κόλλα 2 συστατικών με τη ζέστη και ειδικά με το βάρος του καφέ ή ό,τι βάλει ο καθένας μέσα, θα το σπάσει. Εντάξει. Πιστεύω ότι αν βάλω μία βίδα πάνω, μία βίδα κάτω, γιατί έχω, θα μετρήσω το πάχος, δεν θα μην περάσει από την άλλη πλευρά και το τρυπήσει. Εδώ κάτω έχει πιο πολύ ψωμί ούτως ή άλλως. Μία βίδα πάνω, μία βίδα κάτω, σπάσιμο το κεφάλι με τον τρέμελο όπως σας έχω πει, βίδωμα πάνω κάτω και μετά βίδωμα πάνω στο ξύλο. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Σας το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Και είναι εξαιρετικό κόλπο και είναι για μια ζωή. Δεν πρόκειται ποτέ να ξεκολλήσει, να πάθει κάτι. Ενώ με τις κόλλες υπάρχει πρόβλημα. Ειδικά όταν θα σηκώνουν βάρος. Τώρα, αν υπάρχει μια κόλλα που είναι τόσο πια δυνατή και έχει τόσο μεγάλη διάρκεια στον χρόνο, δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να πω. Σας λέω αυτό που ξέρω. Εγώ με τις βίδες βρήκα την υγεία μου. Ό,τι και να περάσουμε βίδα, φυσικά δεν θα φαίνεται. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος και πιστεύω τώρα 2 ξυλόβιδες μικρές είναι πολύ εύκολο να βρεθούν, δεν είναι τίποτα. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να τρέχουμε στα μαγαζιά να πάρουμε κάτι εξειδικευμένο, ας πούμε, για αυτή τη δουλειά. Πολύ ωραία η κερασιά μας. Από το ίδιο ξύλο έχω ακόμα ένα κομμάτι, θα γίνει και το υπόλοιπο. Εκείνο έχει πολύ περισσότερη δουλειά, γιατί εκείνο θα γίνει στο χέρι όλο εξ ολοκλήρου, δεν θα γίνει στον τόρνο, οπότε θα έχει πολύ σκάλισμα και είναι μανίκι, γιατί είναι κερασιά. Και ξεκινούμε ακόμα τα εργαλεία, μια έτσι επανάληψη και συνεχίζουμε το σκάλισμα, γιατί, αλλά δείτε, όπως σας είπα, το καρκίνωμα αυτό που είχε εδώ, νόμιζα ότι εδώ μέσα θα καταλήξει σε τρύπα, αλλά δεν έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα. Και μέσα δεν το γυάλισα πάρα πολύ καλά, βλέπετε έχει κάτι δαχτυλίδια, δεν με ενδιαφέρει, γιατί τους άλλους θα πίνω καφέ εκεί, δεν θα, ούτε πρόκειται να το πουλήσω, ούτε να το κάνω κάτι. Ούτε θα το βλέπει κάποιος, για μένα είναι αποκλειστικά. Οπότε δεν με ενοχλεί. Βέβαια δεν γατζώνει πουθενά, απλά έχει, οι ξυλοτρονοδόροι ξέρουν, κατάλαβα τι εννοώ. Τα δαχτυλίδια σημαίνει ότι έκανε σκαλοπατάκια το εργαλείο. Απλά δεν επέμενα πάρα πολύ, επειδή είναι λίγο, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν με πειράζει. Πολλοί θα το δουν, λίγοι θα το καταλάβουν. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο ξύλο. Αυτά είχα να σας πω, ευχαριστώ πολύ. Στο επόμενο βίντεο θα κάνουμε τη λαβή, πρώτα ο Θεός. Γεια σας.